Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, όλο την ώρα της μέρας από την εκπομπή μας. Η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Στην παρέα απόψε ο Χρήστος. Καλησπέρα, παιδιά. Και ο Τάσος. Λοιπόν, η σημερομηνία γραφής της εκπομπής απόψε είναι 1η Δεκεμβρίου 2022. Καλό μήνα σε όλους, καλό χειμώνα. Και έτσι θα έχουμε μια αναφορά στα του εδώ ενδυνάμεις Σκοτσέσκου δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία. Έχουμε έτσι κάνα δύο σχόλια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μετά στα κυβερνητικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία είναι τέτοια χάλια δεν έχουν, δεν έχει ζήσει ο Βρετανικός λαός στη ζώσα μνήμη. Έχουν ξαναυπάρξει, δεν είναι καινούριο, απλά κανείς δεν έχει ζήσει τέτοιο, δεν έχει ζήσει τέτοιο χάλι. Και μετά, στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε μερικά έτσι παρεμφερή για τον κορονοϊό, μερικά σχόλια για το τι συμβαίνει, τι ακούμε για την Ουκρανία από την άλλη μεριά του παραπετάσματος εδώ στη Δύση. Λοιπόν, και έτσι ξεκινώντας λοιπόν, έτυχε την Πέμπτη που είχαμε γράψει την προηγούμενη εκπομπή μας, την επόμενη μέρα, και είναι σημερινές μάλλον, τέλος πάντων, το ανώτατο δικαστήριο εδώ της Βρετανίας είπε ότι, μάλλον εξέδωσε απόφαση, ότι η τέλεση δημοψηφίσματος με θέμα την ανεξαρτησία της Σκωτίας κτλ. Δεν υποπέπτει στις αρμοδιότητες της σκοτσέζικης κυβέρνησης. Δεν είναι γενικό θέμα. Η συμφωνία της απεξάρτησης, να το πούμε έτσι, της Σκωτίας χωρίζει τα ζητήματα σε γενικά και παρεχωρημένα. Τα παρεχωρημένα, ας σου λέει, παιδιά, αυτά δεν μπορεί να τα ακουμπήσετε, και το θέμα της ανεξαρτησίας και τα συνείπια της διάλυσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι παραχωρημένο. Δεν μπορείτε. Σύμφωνα με αυτά που έχετε υπογράψει και εσείς, δεν μπορείτε να νομοθετήσετε για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας κτλ. Την τελευταία φορά που είχαμε δημοψήφισμα, υπήρξε ειδική νομοθεσία για να επιτραπεί αυτό. Δηλαδή, ζητήθηκε άδεια, να το πούμε έτσι, η οποία δόθηκε στη Σκωτία να εκτελέσει τέτοιο δημοψήφισμα. Το έκανε ο κύριος Κάμερον, ο Ντέιβιντ Κάμερον, τότε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος νομίζω τζόγαρε σε εκείνη τη φάση, γιατί τέλος πάντων δεν είχε ούτε πυγμή, ούτε παρουσία έτσι, να τη σταθεί στο Σάλμον. Όπως τζόγαρε και με το Brexit, πολύ δημοκρατικό. Αυτό δύο δημοψήφισματα να γίνουν σε θητεία του. Το ένα που έκανε, το άλλο την πάτησε. Κοίτα, το άλλο το έχω ξαναπεί πολλές φορές και δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το επιβεβαιώσουμε, ότι εγώ σκέφτομαι ότι αυτός νόμιζε ότι θα συγκυβερνήσει ξανά. Γιατί τότε, να θυμίσουμε, στα χρόνια στην εποχή του Brexit, ήταν σε συγκυβέρνηση το παιδί. Όπως και εμείς στην Ελλάδα. Θυμάται κανείς τους καμένους Έλληνες? Μπράβο, λοιπόν. Σαμαρο Βενιζέλη. Μπράβο, πού πας. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς κανείς από αυτούς τους κυρίους δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο πολιτικής ιστορίας. Και δεν λέμε τώρα να πάει πολύ πίσω. Και δεν μπορεί να πάει και πολύ πίσω, έτσι κι αλλιώς. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως την ξέρουμε, είναι 200 ετών. Πολύ βαριά. Λοιπόν, οπότε δεν είναι και μεγάλο ένα τέτοιο βιβλίο, δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο να πει κανείς να διαβάσει οτιδήποτε, αλλά κανείς δεν έχει ανοίξει. Για να δουν ότι τέλος πάντων στις συγκυβερνήσεις, οι οποίες είναι μεταξύ δύο κομμάτων τα οποία διαφέρουν, η διαφορά της βάσης τους είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, τότε είχαμε τους συντηρητικούς με τους ελευθεροδημοκράτες. Οι ελευθεροδημοκράτες
Τώρα έχουν κάπως ανακάμψει. Δεν είναι βέβαια στα επίπεδα που ήταν στην εποχή του 12, 13 και του 14 τέλος πάντων. Αλλά γενικά ήταν ένα μικρό κόμμα με ορατή παρουσία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, να το πούμε έτσι. Είχε αξιόλογα, και έχει μάλλον, όχι, είχε, αλλά είχε αξιόλογα στελέχη τα οποία έκαναν ενδιαφέρουσες προτάσεις και πρακτικές προτάσεις σε διάφορα θέματα και γενικά ήταν χαρακτήριζονταν από, ας πούμε, από τις λύσεις μεσοβέζικες, αλλά τις μέσοδο, να το πούμε έτσι. Λίγο πιο λογικές, λίγο πιο πρακτικές, όχι τόσο, ας το πούμε, ιδεολογικά φορτισμένες, αν και το κόμμα κεντρό, και παραδοσιακά μην ξεχνάει κανείς ότι το κέντρο ρεύει πάντα προς τη δεξιά. Αυτό το λέμε ιστορικά, δεν είναι ούτε θέμα κρίσης, ούτε επίκρισης σε καμία περίπτωση. Απλά το βάζουμε έτσι. Λοιπόν, τότε οι συντηρητικοί έκαναν τη συγκυβέρνηση και περίμεναν και στις δεύτερες εκλογές, στις επόμενες εκλογές θα ξανακάνουν το ίδιο, Χρήστο. Έλα μου, που αυτό που έγινε ήταν το εξής, ότι οι ελευθεροδημοκράτες αυτό που είπανε, το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν, δεν είχαν άλλη επιλογή από την αλήθεια, για να κυβερνήσουν, για να πάρουν, ας πούμε, ρόλο στην κυβέρνηση και τα λοιπά, θα έπρεπε, ας πούμε, να εκχωρήσουν ή να πάνε νερό στο κρασί τους σε σχέση με τα που θέλουν να είναι τόριδες. Η συντηρητική εδώ. Αυτό η εκλογική τους φάση δεν τους έκατσε καλά, τους έκατσε πολύ στραβά και τους τιμώρησαν στις εκλογές. Σου λέει, παιδιά. Οπότε και η εκλογική τη βάση του είπε ότι, παιδιά, μια και έτσι και η εκλογική τη βάση είπαμε ρίχνει προ τη δεξιά, σου λέει, παιδιά, αν είναι να ψηφίζουμε ένα κόμμα και να εφαρμόζονται συντηρητικέ πολιτικέ, θα πάω να ψηφίσω και εγώ ένα συντηρητικό κόμμα. Το συντηρητικό κόμμα να τελειώνουμε, για ας πούμε, να βγάλω το μεσάζο από τη μέση. Εξού και τιμωρήθηκαν οι ελευθεροδημοκράτε. Το ίδιο έγινε και με τον Καμένο και του ανεξάρτητου Έλληνε στην Ελλάδα. Αν και εντάξει, ο Καμένος και όλα τα κόμματα που έχουν αναπηδήσει τη Νέα Δημοκρατία, ο βασικός του σκοπός είναι η επανίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, όχι τίποτε άλλο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι επίσης μια άλλη κουβέντα, την οποία θα κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά γενικά, τέλος πάντων, αυτό κλείνοντας, ας πούμε, για το δημοψήφισμα, αυτά τα λίγα παιδιά δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή δημοψήφισμα. Νομικά, αυτά που, δηλαδή, που κάνει η Νίκολα που μας λέει ότι οι επόμενες εκλογές είναι αυτόματα και δημοψήφισμα ή οτιδήποτε, ας πούμε, τουλάχιστον σαν πολιτικό μήνυμα, να το πει κανείς, σαν να κερδίσουμε τις εντυπώσεις ή οτιδήποτε, δεν. Εντάξει, αυτό ίσως μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Κατά τα άλλα, νομικά δεν έχει καμία ισχύ και δεν μπορεί να έχει καμία ισχύ. Και αυτή τη στιγμή, όσο έχουν τα πράγματα, δεν νομίζω κανείς να μπει στη διαδικασία να επιτρέψει, δεδομένου το μαύρο χάλι του Brexit, δεν νομίζω κανείς να δώσει κανείς να μπει στη διαδικασία να επιτρέψει στη Σκωτία να κάνει δημοψήφισμα, γιατί τέλος πάντων έχει παρατηρηθεί ότι δεδομένου το στρες και την πίεση που έχει ο κόσμος, Δεν κάνει και τις, ας πούμε, και, να το πούμε έτσι, και τις πιο λογικές επιλογές, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το τι θέλει, τι δεν θέλει, τι ψάχνει. Και κάπου εδώ ερχόμαστε, ας πούμε, στα της οικονομικής πολιτικής εδώ της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, θα έχουμε μερικά βιντεάκια έτσι, ας πούμε, εντάξει, είναι βρετανικού ενδιαφέροντος, αλλά έχει το ενδιαφέρον σε σχέση με τις Ελλάδες, οτιδήποτε, θα είναι να δει κανείς ότι, πώς να το πω, ότι από ένα σημείο και μετά τα ίδια προβλήματα δημιουργούν η ίδια παθολογία δημιουργεί τα ίδια προβλήματα και τούμπαλι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, και εδώ ο Βρετανός ψηφοφόρος πολλά χρόνια ήταν στον καναπέ του απλά. Εντάξει, πήγαινε ψήφισε μια φορά στο τόσο. Γενικά έτσι κι αλλιώς η προεκλογική περίοδος είναι πολύ ήπια
δεν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στο δρόμο, αφισοκολλείς τέτοια πράγματα. Εντάξει, περνάει και δεν το καταλαβαίνεις, να το πούμε έτσι. Εκτός, ας πούμε, αν έχεις υπόψη ότι έχει εκλογές σήμερα. Εντάξει, μπορεί να σου έχει το μπιλέτο στο σπίτι ότι συζητάτε εκλογές, μπορείτε να ψηφίσετε εκείνο το εκλογικό κέντρο που ψηφίζετε, ανάλογα ότι ποιε, τι τύπου εκλογές έχουμε, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε, αν θες να, πούμε, να μην το ξεχάσεις εντελώς, μπορείς, δεν έχει... Έχει κάτι, δεν σε αναγκάζει κάτι, ας πούμε, να το παρακολουθήσεις. Και από τη στιγμή, λοιπόν, που πολλά χρόνια τώρα ο Βρετανός ψηφοφόρος δεν παρακολουθούσε τα της πολιτικής ζωής της χώρας του, βρέθηκε μία πρωία να του λένε ότι πρέπει να αποφασίσει για το Brexit ή οτιδήποτε. Και δυστυχώς εκεί ξύπνησε από έναν ύπνο, πολύ άσχημο τρόπο, δεδομένου ότι ούτε η μεν ούτε η δε, και αυτοί που θέλανε τον Brexit, λέω, και αυτοί που θέλανε την παραμονή της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχαν τη διάθεση και τη δυνατότητα, μάλλον όχι τη δυνατότητα, την ικανότητα, να το πω καλύτερα, να του προσφέρουν επιχειρήματα και να του εξηγήσουν τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Δυστυχώς φάνηκε ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων και η μεν και η δε. Και πήγε ο κόσμος, ας πούμε, να ψηφίσει κανονικά, ας πούμε, μέσω συνθημάτων. Και τώρα βέβαια αυτά τα συνθήματα δεν έχουν βγει, δυστυχώς. Αυτό καλό είναι, ας πούμε, να το έχουμε στα υπόψη, ότι καλό το σύνθημα βοηθάει, έτσι, ας πούμε, να εμπεδώσει κανείς το μήνυμα ή οτιδήποτε. Και είναι και απλό, είναι επικοινωνιακό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όλα αυτά είναι θεμητά και δεκτά. Αλλά από ένα σημείο και μετά το σύνθημα είναι αυτό, είναι σύνθημα. Δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι πολιτική, δεν είναι στρατηγική, δεν είναι τίποτα. Είναι απλά ένα σύνθημα. Και τώρα, στο παρόν μας, τέλος πάντων, έχουμε βρεθεί όλοι και κοιταζόμαστε. Και αυτοί που ψήφισαν την παραμονή της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί που ψήφισαν την έξοδο. Και με εκεί δε, κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Απλά είναι τώρα μια καινούργια πραγματικότητα που όλοι προσπαθούμε που όλοι με τον ΑΒ τρόπο έχουμε βρει τρόπους προσαρμογής. Λοιπόν, αυτά έτσι από τη μεριά μου, παιδιά, έτσι, σε σχέση με τα ευρωπαϊκού, έτσι, χαρακτήρα θέματα της εδώ επικαιρότητας, της δινούς επικαιρότητας, αλλά εντάξει, ξέρω, το μην ξεχνάμε, έχουμε και μπάλα τώρα, οπότε... Εδώ βλέπω όμως μπέτζι μπάλα απεργίες, πολλές, δεν έχουν ξαναγυρίσει πολλές απεργίες, δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Από την εποχή της Θάτσερ. Βλέπω οι δάσκαλες της Σκωτίας συνεχίζουν την απεργία. Την επόμενη εβδομάδα, οι νοσοκόμες, έχουν... Πόσο καιρό έχουν τώρα, 3 εβδομάδες? Πού, ποιοι, sorry. Δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι είναι κυλιόμενες. Δεν είναι, δηλαδή... Έχουν κάνει κάναν μια μαζική γενική και οι υπόλοιπες είναι κυλιόμενες ανάλογα την περιφέρεια. Δηλαδή τώρα ναι, απεργούν, αλλά δεν απεργούν όλοι. Ας πούμε εδώ στον Εδιμβούργο δεν απεργούν, παραδείγματος χάρη. Οι δάσκαλοι θα απεργήσουν ξανά εδώ στον Εδιμβούργο την παρεπόμενη εβδομάδα και την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Κάνε έτσι, τέλος πάντων. Κοίτα, αυτό είναι σχετικά έξυπνη κίνηση από τη μεριά τους, γιατί είναι αρκετά ενοχλητικό προς γονείς και το λοιπό άλλο σύστημα, ούτως ώστε, ας πούμε, να ενοχληθούν και να, τέλος πάντων, να δείξουν ένα ενδιαφέρον όλοι, αλλά δεν είναι αρκετό για να μείνουν τα παιδιά πίσω σε σχέση με τα μαθησιακά, δηλαδή δεν θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι κάναν 2 χρόνια κλειδωμάτων, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί κάτι που Χρήστο παίζει και είναι οι συνέπειες του κορονοϊού που λέγαμε, που όταν θα γίνει πλέον θέμα ειδικού τύπου κανείς δεν θα ασχοληθεί και μόνο, ας πούμε, κάποιοι σαν τον Ιωαννίδη και του χώρου του θα έχουν να λένε κάτι μεταξύ τους.
μια από αυτές τις συνέπειες ήδη οκειοφορείται. Έχει εμφανιστεί ήδη αυτή τη στιγμή εδώ στη Σκωτία, ότι πολλά παιδιά που ξεκίνησαν το σχολείο στην περίοδο του COVID, που ήταν πρώτο δημοτικό τέλος πάντων, μαθησιακά είναι πίσω σε σχέση με το μέσο όρο που θα περίμενε, με το μέσο όρο των, το τι προβλέπεται να ξέρουν σαν στην ηλικία τους κτλ. Άσχετα με σε ποιο σχολείο πάνε, πόσο καλό είναι το σχολείο, κοινωνικά άλλα ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή ή οτιδήποτε. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί ένα παιδί μπορεί να υστερεί μαθησιακά. Αλλά το γενικό τέλος πάντων, το γενικό στάνταρ τέλος πάντων, τα παιδιά έχουν μείνει πίσω. Οπότε τώρα σου λέει η δάσκαλη, κοίταξε, μην το ρημάξουμε, όχι τίποτα άλλο. Γιατί σου λέει και να βγει η απεργία, να πάρουν το 10% που θέλουν. Εντάξει, τα παιδιά που έχουν προβλήματα πάλι μπροστά τους θα τα βρουν. Δηλαδή, άμα αρχίζουν και εξαφανίζονται, ειδικά οι δάσκαλοι, όλα τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν αυτοί θα βγάλουν μετά τα κάστανα από τη φωτιά. Γιατί εδώ πέρα το να είναι κανείς δάσκαλος είναι πολύ απαιτητική δουλειά. Υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν είναι άντε, ξέρω εγώ, άντε παραβαθμολογείς 2-3 διαγωνίσματα, κάνε και ξέρω εγώ και μια επιτήρηση, σε εξετάσει και έφυγε. Πήγε σπίτι, πήγε 2,5 μήνες διακοπές. Βλέπει Ελλάδα. Εντάξει. Εδώ και μπορείς να απολυθείς άνετα και πολλά μπορείς να κάνεις από θέμα ότι αν φανεί ότι υστερείς τη δουλειά σου και μπορείς να φας και μια ωραία κατά αναλογία μετάθεση, όχι δυσμένη απλά. Τέλος πάντων. Οι διευθυντές του σχολείου παίρνουν αρκετά ψηλούς μισθούς από τη μάνα. Ναι, αλλά, ναι, σίγουρα, αλλά υπάρχουν και απαιτήσεις, δηλαδή, και αυτοί από τη μεριά τους. Σου λέει, εδώ η κατατόπους επιθεώρηση, η δευτεροβάθμια επιθεώρηση, μάλλον, η επιθεώρηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, έχουν σοβαρές απαιτήσεις από τα σχολεία. Δηλαδή και στα χειρότερα. Γίνονται επιθεωρήσεις κάθε χρόνο. Ναι. Πολύ συστηματικές και εγώ τουλάχιστον που έβλεπα την κόρη μου, τις αναφορές, είναι πολύ αναλυτικές, σε πάρα πολλά σημεία. Βέβαια. Κάποιος πρέπει να τα δώσει τα στοιχεία και κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι αυτό που βλέπουν οι γονείς είναι μόνο το αποτέλεσμα, όπως είπες Χριστό. Δηλαδή οι τριμηνίες που γίνονται και όλα αυτά, δεν τα βλέπει πολλοί κόσμος. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Offset, μου φαίνεται, λέγεται το. Αυτό που βλέπει όλα τα σχολεία. Ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Χρήστο, όπως και να έχει, το ζήτημα με τις απεργίες εδώ, αυτή τη στιγμή, είναι ότι όλοι εκτός, ας πούμε, των σιδηροδρόμων, εντάξει, οι σιδηροδρόμοι μπορούν να πω ένα καλό συνδικαλιστικό όργανο. Πάνε και παίζουν το παιχνίδι του ποσοστού. Σου λέει, είναι ο πληθυσμός 10%, θέλω και εγώ 10% αύξηση. Ωραία. Το οποίο θα μου πει κανείς, λογικό είναι, ας πούμε, είναι ένα πρακτικό νούμερο, ένα νούμερο που έχει βάσει την πραγματικότητα τέλος πάντων, θέλω αυτό. Ωραία. Αλλά αυτό που δεν διεκδικεί κανένας και είναι ένα πρακτικό θέμα στο δημόσιο τομέα εδώ, μάλλον και δεν έχω δει να διεκδικεί κανένας, είναι το εξής, ότι παραδείγματος χάρη και στη Σκωτία και στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικά υπάρχουν κλίμακες ή βαθμίδες, πώς θες να το πει κανείς, μισθοδοσίας. Λοιπόν, τα λεγόμενα pay bands εδώ, αγγλίστη. Λοιπόν, κάτι που είναι σύνηθις, μια σύνηθις πρακτική είναι ότι όταν μπαίνεις, ας πούμε, στην υπηρεσία, ξεκινάς, ας πούμε, ανάλογα τα προσόντα σε κάποια βαθμίδα. Συνήθως μπαίνεις
στο κατώτερο όριο της βαθμίδας. Και τι γίνεται, σε πολλές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή και στο σκάλο, στο Σκωτία, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ούτως ώστε κάποιος να ανεβεί μέσα στη βαθμίδα χωρίς να προαχθεί. Οπότε αν θέλει κανείς να πετύσει περισσότερα λεφτά ή πει ότι παιδιά εγώ βγάζω τόση δουλειά, έχω τόσες ευθύνες κάνει κτλ. Νομίζω ότι αξίζουν οι υπηρεσίες που παρέχω πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνομαι. Το οποίο εντάξει, μπορεί να το πει κάποιος, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος μετάβασης μέσα στις βαθμίδες. Ναι, μεν υπάρχουν, αλλά όλοι είναι στον πάτο. Και όταν προάγεται κανείς, προάγεται και μπαίνει στον πάτο της επόμενης κλίμακας. Λοιπόν, και άλλα διάφορες πρακτικά ζητήματα, τα οποία δεν βλέπω να τα κουβεντιάζει κανείς. Όλοι μιλάνε για μια αύξηση. Θέλουν 10% σου λέει. Ναι ρε φίλε, εντάξει, θα πάει στο 10% φέτος. Το χρόνο πληθωρισμός ξέρεις πώς θα είναι? Όχι, δεν ξέρεις. Πολύ ωραία. Δεύτερον, τα ζητήματα του κλάδου σου έχουν λυθεί? Όχι, δεν έχουν λυθεί. Γιατί ένα βασικό μείζον ζήτημα στην εκπαίδευση, στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ στη Βρετανία, είναι η πρόσληψη των νέων δασκάλων. Γιατί το, όπως είπαμε, σαν επάγγελμα έχει απαιτήσεις, οι υπηρεσίες έχουν απαιτήσεις. Από την άλλη, δεδομένες της δομής, ψυχικής σύνδεσης και όλων των άλλων κοινωνικών παραγόνων, ας πούμε, για το πώς είναι δομημένη η βρετανική κοινωνία αυτή τη στιγμή, η δουλειά του δασκάλου είναι πάρα πολύ δύσκολη μέσα στο σχολείο, ειδικά στη δευτεροβάθμια. Λε παιδιά, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου να το ευχηθώ να πάω να γίνει δάσκαλο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ πέρα. Ούτε για αστείο. Δηλαδή, κάποιος με ρώτησε κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει Τάσο, θα το σκεφτόσουν? Να λέω, όχι, δεν το σκεφτόμουν, γιατί άμα μπω στις τάξεις των Λυκείων και των Γυμνασίων εδώ πέρα και αντιμετωπίσω μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, έχω μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση από τους μαθητές, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και συμβαίνει και στις καλύτερες περιοχές. Δεν είναι ότι πρέπει να πας και κανείς σε λύκειο υποβαθμισμένες περιοχές ή οτιδήποτε. Λέω, εγώ θα βιοπραγήσω, του λέω. Κάποιος θα φάει μια μπάτσα και θα βρεθώ εγώ με βραχιολάκια. Λοιπόν, οπότε του λέω, γιατί να μπαίνω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες? Μου λέει, καλός ο μισθός. Ο μισθός μπορεί να είναι καλός, του λέω, αλλά πάω εγώ βρεθώ τώρα με βραχιολάκια. Τι να τον κάνω το μισθό? Οπότε, τι Χριστό, ναι, μιλάμε τώρα, δεν. Σου λέω, εγώ προσωπικά το λέω με πάσα γνώση του συστήματος των πιτσιρικάδων εδώ πέρα, τα οποία δεν φταίνουν τα παιδιά. Δεν φταίνουν τα παιδιά σε καμία περίπτωση. Απλά λέω τώρα, σε συγκεκριμένη φάση, το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας δάσκαλος ή κάποιο, τέλος πάντων, είναι και το παρελθόν πολύ διαφορετικό. Τέλος, άλλες κοινωνικές και άλλες αναφορές, οπότε δεν μπορώ, και να ήθελα δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να προσαρμοστώ στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα εδώ πέρα, στη δευτεροβάθμια. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ, είναι δύσκολη δουλειά, έχει πολύ άγχος για αυτούς τους λόγους. Και αυτή τη στιγμή το ότι σου λένε κάνουμε απεργία για να πάρουν το 10%, ωραία, τα προβλήματά σας παιδιά δεν έχουν λυθεί με το 10%. Γιατί θα πάρεις το 10%. Ωραία, θα αστεί ο μισθός σου ή θα βάρκεις νερά, ας πούμε, το μέσο σταθμικό πληθωρισμό που έχουμε φέτος. Του χρόνου μπορεί ο πληθωρισμός να είναι μισός, μπορεί, ποιος ξέρει. Δεν ξαναπάρεις 10%. Για σου πούνε, σου δώσαμε, φτάνει. Τα προβλήματα όμως που είχες, θα τα έχεις. Πάλι θα είσαι υποστελεχωμένος, πάλι οι απαιτήσεις θα είναι αυτές που θα είναι, πάλι τα παιδιά θα είναι όπως θα είναι, πάλι τα μέσα που έχεις για να επιβάλλεις πειθαρχία μέσα στην τάξη είναι πολύ περιορισμένα, σχεδόν ανύπαρκτα. Και. Λοιπόν, οπότε να κατεβείς για να κάνεις απεργία μόνο για ένα ποσοστό, για μία αύξηση, όχι δεν έχει νόημα, έχει νόημα, αλλά είναι πολύ βραχύβιο. Εντάξει. Σε αντιπαράθεση ή των σιδηροδρόμων έχουν πολύ συγκεκριμένο, ναι μεν
τα αιτήματα από ένα σημείο και μετά όλα φτάνουν στο οικονομικό. Εντάξει. Δεν λέμε κανείς ότι κάνει κανείς απεργία από θέμα αρχής. Ωραία. Αλλά αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους είναι το εξής, ότι παιδιά, αν συνεχίσετε αυτή τη στιγμή τη συμπεριφορά που έχετε και την πολιτική που έχετε, συμβαίνει το εξής. Παλιός κόσμος φεύγει, δεν αντικαθιστάτε με νέο κόσμο, δεν φαίνεται κόσμο να τον εκπαιδεύσουμε, δεν μπαίνουν τα κεφάλαια, δεν φέρνουν την κεφάλαια από πουθενά για να εκπαιδεύσουμε τον νέο κόσμο, τα λοιπά. Δημιουργούνται κενά και θα έχουμε, σου λέω, κάπου ένα σημείο και λέει σε περίπτωση που αν θα έχουμε εμείς θέμα υποστελέχωσης, θα πεθάνει κόσμος, τους λέει. Και είναι και λογικό. Και δεν μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει συντήρηση σε μια σιδηροδρομική γραμμή. Λοιπόν, και τα σήματα και όλα αυτά. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο τα επιβατικά τρένα που περνάνε. Λες, α, επιβατικό τρένο και τι έγινε. Τα τρένα με τα χημικά, τα έχει δει κανείς. Ή το τι κυκλοφορεί στους σιδηροδρόμους και στην Ευρώπη και οπουδήποτε υπάρχουν σιδηροδρόμοι. Έχει κανείς υπόψη από κυκλοφορούν επί των σιδηροδρόμων, κυκλοφορούν από πυρηνικά απόβλητα μέχρι υγραέριο, μέχρι και κυροζίνη και διάφορα άλλα χημικά. Υπάσματα, ζενιοκτώνα και. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, εδώ πέρασουμε σε μια χώρα που έχει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο α, ξέρω εγώ, γιατί δεν έγινε μια συντήρηση οτιδήποτε, να πάει να αντελαπάρει ένα τρένο που, ξέρω εγώ, έχει 30, 40, 60, 70, 80 τόνους, ξέρω, κυροζίνης ή οτιδήποτε. Ή χίλιους τόνους κυροζίνης, που λέει ο λόγος. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, και ενώ ταυτόχρονα, αυτό που λένε οι σιδηρόδρομοι εδώ πέρα, λέει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, λέει, η κυβέρνηση προημοδοτεί, σπονσοράρει, λέει, ιδιωτικές εταιρείες με τις υποχειρουργίες που κάνει και οι σιδηροδρομικές εταιρείες μέσα στον COVID που δεν είχε κίνηση, βγάζανε κέρδος. Σε αυτό το σημείο, λέει, τους επιδοτείτε. Εμείς, λέει, δεν ζητάμε να μας επιδοτήσει επειδή καθόμαστε. Λέει, σας ζητάμε, λέει, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα φράγκα που τα δίνετε δεξιά-αριστερά και πληρώνετε ανθρώπους που κάθονται στην ουσία και αυτοί βγάζουν κέρδη, τα δηλώνω σαν κέρδη. Ωραία. Κόψτε ένα κομμάτι από όλα αυτά και σε εμάς που εμείς τα χρειαζόμαστε. Για τον ΑΒ και ΓΑΜΑ δεν τα ο λόγο. Και αν πετύχουν το σιδηροδρόμο τα μισά αιτήματα να πετύχουν, ο κλάδος τους θα έχει καλή πρόοδο. Δηλαδή θα έχουμε καλή πρόοδο την επόμενη δεκαετία. Αν δεν πετύχουν, δεν ξέρω παιδιά, μας βλέπουμε γαϊδουράκια. Γαϊδουράκι, ναι. Όχι άλογο, το άλογο θέλει πολύ σανό, δεν λέει, ξέρω εγώ, γαϊδουράκι. Σιγά σιγά να πάμε. Εντάξει. Οπότε μπορεί να φτάσουμε και εκεί, Χρήστο. Θα δούμε, θα φανεί. Ναι, θα δούμε. Πάντως, από την άλλη, και πώς θα γίνει, ας πούμε, όταν υπάρχει μια κινητοποίηση, μια αντίσταση στην κοινωνία, με όλα αυτά που γίνεται, κάτι που να κινείται, αλλά όπως λες, λείπει το πολιτικό υπόβαθρο από κάτω, είναι μόνο για το μισθό αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει αυτό και για τον κόσμο αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός και η μείωση του μισθού του ουσιαστικά και τη κατανοητική του, ας πούμε, ικανότητας και πώς τα φέρει πέρα, ας πούμε, εντάξει. Προβλιασμοί ρεύματος, όλα έχουν αυξηθεί απάνω. Δύσκολα. Όντως. Γι' αυτό, Χρήστο, το βασικό του ζητήματος εδώ πέρα είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχίσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι ξυπνάς μια... Δηλαδή, αν δεν είναι συνεχής η διαδικασία διεκδίκησης, με συλλογικούς όρους, ξυπνάς μια μέρα και βρίσκεσαι, ας πούμε, την πλάτη στον τοίχο. Ας πούμε, όπως αυτή τη στιγμή, ενεργειακά, πληθωρισμός, από εδώ, από εκεί και σου λέει, άλλος, δεν μπορώ να τα φέρω βόλτα. Ενώ αν συνεχίσει τη διαδικασία, και όχι τίποτα άλλο, για να μην σου πει η κατεξοχήν κυβέρνηση, τώρα το θυμηθήκατε. Πολύ, δηλαδή, έχει υποθεί. Κατά αναλογία, βέβαια, και με κομψό τρόπο, όχι όπως το εκφράζομαι εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά στην ουσία έχουν πόσο πολλά συνδικαλιστικά όργανα, τους είπανε τώρα το θυμηθήκατε, ρε παιδιά.
Λέει τώρα γίνεται κακός χαμός, τώρα θυμηθήκατε εσείς του, τις αυξήσεις και όλα αυτά. Και πολλά συνδικαλιστικά όργανα τους λένε όχι, δεν τα θυμηθήκαμε τώρα. Απλά έτυχε τύχη αυτή τη στιγμή να έχουν συμπίσει όλα μαζί. Άλλοι λέει ότι το θυμηθήκαν τελευταία στιγμή, αλλά δεν το λένε έτσι. Λένε, μα μου ξέρω εγώ, εντάξει, υπεκφεύγεται, λέει, το θέμα της απάντησης. Το οποίο είναι και τα δύο εξίσου αλήθεια. Τέλος πάντων. Αλλά έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό, παιδιά, ότι το θέμα της κινητοποίησης και της διεκδίκησης είναι κάτι συνεχές, δεν είναι κάτι που το θυμόμαστε μια φορά στο τόσο, έτσι, με αφορμή το τι βλέπουμε με τα απεργιακά εδώ πέρα. Και... με αυτό, ας κλείσουμε το πρώτο μέρος εδώ, Χρήστο. Κάνουμε ένα διάλειμμα και σε 2-3 λεπτά πάλι μαζί.
Καλησπέρα σας, εκπομπή κάπου και έξω και πάλι μαζί σας. Συνεχίζουμε στην παρέα ο Τάσος και ο Χρήστος. Λοιπόν, και μιας και στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στα παρελκόμενα του κορονοϊού πλέον. Όπως έχουμε πει, ο κορονοϊός έχει περάσει στα θέματα ειδικού τύπου πλέον, αλλά καλό είναι έτσι να θυμόμαστε κάποια πράγματα, μια στο τόσο, απλά για να εμπεδώσουμε κάποια μαθήματα σε περίπτωση που στο μέλλον μας πούνε ότι παιδιά θα κάνουμε αυτό για αυτό το λόγο, να μπορούμε να τους πούμε παιδιά ψάλτα και στον οποιονδήποτε, αν εκτός και βέβαια και αν έχει ας πούμε πραγματικά δεδομένα και όχι ας πούμε τα αρμαγεδονικά που μας έβγαζε ο κ. Φέργιουσον ας πούμε. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε λίγο, θα πούμε 2-3 πράγματα σε αυτό πριν να πιάσουμε τα της Ουκρανίας. Πριν να πιάσουμε τα της Ουκρανίας και τα άμεσα πιο απτά του κορονοϊού, βλέπω συνεχίζεται η κουβέντα με το από πού προήρθε τελικά ο κορονοϊός, πού βγήκε ή οτιδήποτε. Βλέπω μια ομιλία στο κανάλι του Πίτερσον, τέλος πάντων μια συνέντευξη που έχει, ότι φαίνεται να ποιος ο καλεσμένος του τέλος πάντων να έχει μια ας πούμε να προτιμά την εξήγηση ότι βγήκε κάποιο ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο στη Γουχάν. Άλλη, Χρήστο, θυμάμαι είχες πει ότι ήταν ο εκδότης, ένας από τους εκδότους, όχι ο εκδότης. Όχι, ήταν μια επιτροπή που την έκανε το Lancet, ας πούμε, υπό την αιγίδα του Lancet του αυτοπεριοδικού, και ήταν επιτροπή που διορίστηκε από την κυβέρνηση, εντάξει. Η επιτροπή είναι του Lancet COVID-19 και ο επικεφαλής της, ο καθηγητής Jeffrey Sachs, είπε δημόσια, τον πάχει στο διαδίκτυο, να δώσουμε και το link, αν το κάνατε αφαίρεση στο εντόρκ. Αυτό έχει γίνει από τον άποψο, εντάξει, δεν είναι τώρα. Τώρα το έχουμε πει στις εκπομπές, και είπε ξεκάθαρα ότι λέει, δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος, αλλά μόλις με αυτή την έρευνα που έχει γίνει, λέει, που το μεταφράζουμε στα ελληνικά, είναι πολύ πεπισμένος ότι ο COVID βγήκε από κάποιο εργαστήριο βιοτεχνολογίας στις ΗΠΑ και όχι από τη Wuhan. Okay. Και όλη αυτή η έρευνα που υπάρχει, που γίνεται σε αυτούς τους κορονοϊούς, που τα ξέρουμε όλα, ας πούμε, προσπαθούν να τους κάνουν περισσότερο λοιμογόνος και τα λοιπά, gain function, δηλαδή να πάρουν πιο, να αναβαθμιστούν, ας πούμε, οι λοιμογόνο δράσεις τους, αυτό γίνεται σε πολλά σημεία, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Είναι μια έρευνα, λέει, η οποία δεν έχει καμία, λέει, επιθεώρηση από την κυβέρνηση. Αυτή είναι έτσι πολύ συνοπτικά η δήλωση που έκανε. Ας δώσουμε το website για να το δείτε, υπάρχει το βίντεο που τα λέει και όλα. Και αυτό δεν πέρασε εντελώς ψηλά, όταν δεν αναφέρθηκε πουθενά στα καλά, στα ελληνικά κανάλια, γιατί δεν περιμένω να αναφερθεί. Έτσι ακριβώς, αλλά πέρα από την όλη ας πούμε, συζήτηση για το από πού ξεφύγει ο κορονοϊός, με την έννοια ότι τελικά για τον γενικό πληθυσμό επεδείχθη αυτό που έλεγε ο Πιτόφσκι, η ώρα του Γάλλη, ότι δεν έχει κάποιο, το πούμε, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό. Ωραία, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο κτλ. Εντάξει, έστω ότι έγινε έτσι. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω γιατί μπορεί να... Όχι, καταλαβαίνω γιατί πολλοί κόσμος θα θέλει να ξέρει αν τελικά ήταν τεχνητός, τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Αλλά δεδομένου ότι δεν είχαμε τις συνέπειες που θα περίμενε κανείς από κάποιο τεχνητό ή ο οποίος τέλος πάντων είχε φτιαχτεί για να είναι όσο πιο θανατηφόρος γίνεται κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καλή συζήτηση δεν βλέπω να έχει, γιατί προσωπικά δεν βλέπω ότι έχει κάποια μεγάλη χρησιμότητα, με την έννοια ότι αν μιλάμε για έρευνα σε βιολογικά όπλα και τα λοιπά, είναι κατά 90% άκρως απόρριτη και μη προσβάσιμη.
από θέμα επιθεώρησης, ελέγχου, στάνταρ ή οτιδήποτε. Κάθε χώρα την κάνει όπως θέλει. Ναι, υπάρχουν πρωτόκολλα τέλος πάντων, αλλά γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και οπότε δεν πρόκειται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ήταν τεχνητός ή φυσικός ο υιός και τα λοιπά και βγήκε και μολύθηκε, εντάξει. Μικρό το κακό, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, γιατί στην ουσία δεν έκανε, δηλαδή ήταν μεγαλύτερη η ζημιά που έγινε χάρη της προστασίας από τον ιό για τα μέτρα με όλα αυτά που γίνανε, εκτός από, πέρα από τη ζημιά που έκανε ο ιός σαν ιός από μόνος του. Δηλαδή, οπότε αν είναι ή δεν είναι τεχνητός, με μένα προσωπικά όχι με αφήνει αδιάφορο τον αντίον, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Με την έννοια ότι αν δει κανείς το ότι γίνονταν στα μέσα με ενημέρωσης στον Ειρηνικό ωκεάνο, Αυστραλία, Ιαπωνία, στην ίδια μεριά του πλανήτη, μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας ήταν αυτό. Αν και κατά πόσο είχε διαρρεύσει από κάποιο εργαστήριο στη Γουχάν και τα λοιπά. Το οποίο ήταν και πήγαν στη γειτονιά τους, να το πούμε έτσι, τους ενδιαφέρει περισσότερο, να το πούμε αλλιώς. Αλλά πέρα από αυτό, σαν συζήτηση, δεν είχε κάποια στόχευση, με την έννοια ότι, παιδιά, να απαγορευτεί η έρευνα σε βιολογικά όπλα, παραδείγματο χάρη. Ή αυτή η έρευνα να γίνει πλέον εντελώς ανοιχτή, να ξέρουμε ακριβώς ποιος κάνει τι και πού και για ποιο λόγο. Και όλα αυτά. Θα πω λίγο, γιατί ανέφερες πόσο επικίνδυνος ήταν ο COVID. Ο Ιωαννίδης ήδη έχει ετοιμάσει ένα καινούριο άρθρο, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο Medrivix, σαν preprint, δηλαδή δεν έχει ακόμα περάσει την αξιολόγηση κτλ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγει. Είναι πολύ αναλυτικό. 13 Οκτωβρίου 2022, δώσουμε το link. Και μιλάει για το infection fatality rate, δηλαδή τη θνητότητα από λίμωξη από COVID, σε διάφορες ηλιακές ομάδες, αλλά όχι στους ηλικιωμένους πάνω από 65, εντάξει. Τους πιο και ειδικά πριν το μαζικό εμβολιασμό, που έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκεί ήταν ακόμα, ας πούμε, καθαρά τα πράγματα, χωρίς να μπλέξουμε αυτά τα σκευάσματα. Λοιπόν, και μιλάει ότι, βλέπω τώρα, ας πούμε, τα highlights, αν μην διαβάζουμε όλο το άρθρο, είναι πάνω από 40 μελέτες με οραθετικότητα, οι οποίες ήταν σε διάφορες χώρες του κόσμου, και είδε ότι η θνητότητα από κορονοϊό ήταν τελικά χαμηλή, ως 0,03%, 0,07% στους 0 με 60, 0,03, στους 0 με 69, 0,07, που είναι το 3% που μας έλεγαν. Είμαστε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 20. Έτσι βγαίνει τώρα από τις δημοσιογραφικές μελέτες, εντάξει. Όποιος θέλει να το δει, εκεί είναι. Και πριν τα εμβόλια, εντάξει. Και πριν τα εμβόλια. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στο, να το πούμε, στις πρακτικές συνέπειες του τι έχει συμβεί, δηλαδή με το λόγο κορονοϊού, πέρα από την οικονομική καταστροφή και όλα αυτά. Εντάξει, ας πούμε, όπως λέει και ένα παλιό μου αφεντικό, εντάξει, λεφτά θα πάρεις, θα πάρεις ψυχή. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, χάρη το μέτρο του κορονοϊού, φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη θνητότητα ξαφνικά σε κάποιες ηλικιακές ομάδες και σε κόσμο που παλιότερα, που φαίνεται ότι κάπως έχει αυξηθεί σε σχέση με το μέσο όρο, σε σχέση με το τι θα έπρεπε να περιμέναμε με το τι θα περιμέναμε υπό φυσικούς όρους, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ναι, έχουμε πολλές δημοσιεύσεις στην βιβλιογραφία. Χαρακτηριστικά είναι μία στο Nature, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Ισραήλ τον Απρίλιο, και έδειχνε, ας πούμε, ότι σε εμβολιασμένους κάτω των 40 υπήρχε μια πολύ αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών συμβάντων. Έχουμε δει αναφορές
σε αφαιρετικά γεγονότα και συγκεκριμένα μιλώντας τον Μαραθώνιο, ο οποίος είναι εντάξει, μια πολύ, ένα εξτρίψη, πώς θα το έλεγα. Εντάξει, είναι κάποιος, δεν μπορεί οποιοςδήποτε να πάει να τρέξει Μαραθώνιο. Ας πούμε στο Μαραθώνιο τρόπο που υπήρχε στη Ισπανία, και μάλιστα ήμι Μαραθώνιο, εντάξει, όχι ολόκληρο Μαραθώνιο, υπήρχαν 3 θανάτοι και 33 νοσηλείες. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια στην βιβλιογραφία σε σχέση με τους ευθύνους ανάρτους Μαραθώνιος, όπως ήταν ήμι Μαραθώνιος, ήταν περίπου στο 0,6 με 1,9 ανά 100.000 κατοίκους, και αυτός συγκεκριμένος ο Μαραθώνιος των συντρόφων, το Comrade, ας πούμε, Μαραθώνιος στην Ισπανία, θα δώσουμε το link, ήταν περίπου αυτή η συνότητα, ήταν 13,3, ας πούμε. Δηλαδή τεράστια διαφορά ή δεκαπλάσια, ας πούμε, από το συνηθισμένο που υπάρχει. Εντάξει, είναι ένα πολύ κουραστικό, ας πούμε, να τρέξει 42 χιλιόμετρα. Εντάξει, κάποιοι που δεν έχουν πρόβλημα με την καρδιά μπορούν να πάθουν ανακοπή. Εντάξει, που δεν τσεκάρουν και πάνε έσκαι ή χωρίς προπόνηση και πάνε και ρίχνονται στο μαραθώνιο. Αλλά ξεπερνάει τα τετριμένα, ας πούμε, τη συνήθη συχνότητα ευθύνη θανάτου. Και ήταν ήμι μαραθώνιος. Ήμι μαραθώνιος. Αυτό το λέμε ως χαρακτηριστικό, ως ένδειξη, όχι ότι έγινε αυτό και έγινε κάτι, απλά ότι ένα γεγονός το οποίο καταδεικνύει, ας πούμε, σαν μια μικρογραφία στην ουσία του, τι συμβαίνει γενικά. Και πλεονάζοντας θάνατοι που αντιμετωπίζουν τα διαφορετικά συστήματα υγείας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υπάρχουν πλεονάζοντας θάνατοι σε σχέση με το μέσο όρο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με τον κορονοϊό. Και αφού κανείς ξεπεράσει λίγο το θέμα των εμβολίων, με την έννοια ότι τα εμβόλια ήταν ό,τι ήταν και έχουν τις παρενέργειες που έχουν, αλλά και αυτές από μόνες τους είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Εγώ τα κουβεντιάζα νωρίτερα με τον Χρήστο και κάτι το οποίο... Σπάνιες όσα ξέρω που μέστηκες. Βέβαια. Δεν γίνει ποτέ σωστή φαρμακοεπαγρύπνηση πουθενά. Σωστό. Και εκεί που γίνεται κρύβεται. Όπου το βαϊάς και το τελειώσουμε. Μένως δεν θα μάθαμε ποτέ. Σωστό. Αν και όπως έλεγε ένας παλιός αξιωματικός, λέει, αν και καθήμενος μίλησες ορθώς. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Χρήστο. Αλλά έστω και μετά με αυτά που ξέρουμε, τουλάχιστον το αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, Χρήστο, είναι ότι ποιοτικά καθαρά ή και ποσοτικά, αν θέλει κανείς να δει στην επιπτώσεις που έχει το στρες, το άγχος και τα λοιπά σε διάφορες ασθένειες. Εγώ νομίζω ότι πέρα των εμβολιών, εντάξει, που κάποιος κόσμος θα έχει, τα εμβόλια θα του βγάλει κάποιο χουσούρι, μπορεί και μακροχρόνιο και τα λοιπά, και δεν το έχει υπόψη. Μόνο την πίεση και το άγχος που φάγαμε 2 χρόνια. Εντάξει. Για μιλάμε, γιατί αν θυμάστε καλά, στις αρχές του πανηγυριού είχαμε μια εκπομπή στην οποία είχαμε αντιπαραβάλει το τι συμβαίνει με τον κορονοϊό με τις επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έτσι το αντιλήφθη αυτό που συνέβαινε, και όχι επειδή είχα διαβάσει κάτι κάπου, είχα κοιτάξει τα πόρια της ΙΟΝ, όχι, απλά πώς βρήκα τον εαυτό μου να αντιδρά. Και έπιασα τον εαυτό μου να αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λέω, κάτσε, για ποιο λόγο ξαφνικά, ας πούμε, ακούμε για τον κορονοϊό και ποια είναι η ταχυπαλμία. Για ποιο λόγο, τι είναι αυτό. Και πάνω σε αυτό ψάχνω και καθαρά ποιοτικά εκείνη την περίοδο μου ήρθε να κάνω μια αντιπαραβολή με τις επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου, που είναι γνωστά τα εγχειρίδια, δεν είναι κάτι κρυφό ακριβώς. Απλά είναι θαμμένα τώρα στις διάφορες βάσεις δεδομένων και στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Πρέπει να κάνεις να το ψάξεις αρκετά. Πάση περιπτώσει, μπορεί να βρει κανείς την πληροφορία, αλλά είναι τόμοι ολόκληρο, κάτι να διαβάσει. Πάση περιπτώσει, πάλι γι' αυτό θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία
σοβαρού και παρατεταμένου στρες. Και αν κάποιος θέλει να μου πει, εντάξει, Τάσο, και τι έγινε, ωραία, είμαστε αγχωμένοι και στρεσσαρισμένοι όλο τον καιρό. Ναι, αυτό πάλι δεν είναι καλό από μόνο του. Αλλά από την άλλη, αν δει κανείς τα ιατρικά δεδομένα που έχουν βγει από τους, από τους κρατούμενους του Γκουαντάναμο με τις λεγόμενες τεχνικές ανάκρισης χαμηλής, τα λέω, ο όρος στα αγγλικά είναι low impact, στα ελληνικά δεν ξέρω ποιες θα ήταν η καλύτερη του απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, με τις τεχνικές ανάκρισης αυτές, οι οποίες δεν έχουν κάνει ούτε με ξυλοδαρμούς, ούτε φάλαγγες, δεν έχει τέτοια πράγματα. Απλά, στην ουσία αυτό που κάνω είναι σε βάζω σε μια συνεχή κατάσταση που δεν είσαι ποτέ άνετος, ποτέ δεν είσαι ήρεμος, ποτέ δεν μπορεί να κοιμηθεί σωστά κτλ. Έχουν δει ότι έστω και μετά από 6 μήνες, ένας κρατούμενος, αν είχε περάσει από αυτή τη διαδικασία, μπορούσε κάλλιστα, ενώ πριν δεν είχε, παραδείγματος χάρη, οποιοδήποτε καρδιογγειακό ζήτημα, να παρουσιάσει ξαφνικά ή στεφανία νόσου ή την αρχή της στεφανίας νόσου. Άλλες μορφές αρτηριοσκλήρωσης, σκλήρωση κατά πλάκας κτλ. Και αυτό το έχουν συνδέσει απόλυτα με το συνεχές στρες και το συνεχές άγχος που είχαν κρατούμενοι στο Γκουαντάναμο λόγω των τεχνικών ανάκρισης που είχαν ΗΠΑ. Λοιπόν, σκεφτείτε αυτό που έγινε με τον κορονοϊό 2 χρόνια. Αν κανείς καθόταν να πιστεύει αυτά που του λένε άμεσα και χωρίς να τα κριτικάρει και χωρίς να τα αναλύει και χωρίς έτσι, να προσπαθεί να είναι κάπως ψύχρεμος, σε ποιο πανικό θα ζούσε κάποιος επί 2 χρόνια αν άκουγε τις ειδήσεις και πίστευε αυτά που του λένε. Ειδικά στην Ελλάδα. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι, Χρήστο, με άλλα λόγια, ότι μόνο το έξτρα άγχος που είχαμε τα τελευταία χρόνια επαρκεί. Δηλαδή, πέρα από τον εμβολίο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό ή θες να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι... Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Ας πούμε, έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία, σε άπειρα άρθρα. Ξανά θα μοιράσουμε, θα δώσουμε ένα ωραίο άρθρο του Ιωαννίδη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Public Health, μια αρκετά σοβαρή, ένας αρκετά σοβαρό ιατρικό περιοδικό. Αυτό είναι μόλις τον Αύγουστο του 22, του 25 Αυγούστου και πραγματικά μιλάει για αυτό που λένε massa psychosis, δηλαδή μαζική ψύχωση που δημιουργήθηκε στον κόσμο από όλη αυτή την κατάσταση με τα κανάλια, τους δημοσιογράφους, τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν πράγματα, να καταργούνται πώς το λένε, όλες οι ελευθερίες, αυτό το πολύ δηλαδή επιθετικό στυλ που υπήρχε, μια τρομολαγνία στην ουσία, και πόσο αυτό το πράγμα επηρέασε περισσότερο και φυσικά με το αποκορύφωμα του και το πιο εγκληματικό από όλα μέτρο ήταν το lockdown. Σε πολλές χώρες ήταν πολύ μηνό και η Ελλάδα μαζί μέσα. Λοιπόν, τα έχουν πει πολλές φορές αυτά. Πόσο αυτό θα αυξήσει τη φτώχεια, την πείνα, την ανισότητα. Αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο ήταν το 20% του πιο φτωχού πληθυσμού της γης και φυσικά και τα παιδιά. Εντάξει, όπως είπαμε πριν, τα παιδιά ήταν μεγάλο θύμα σε αυτά. Γιατί τους κλείσανε τα σχολεία, τους χαλάσανε τη ζωή, τους κόψανε τα πάντα. Για 2 χρόνια σχεδόν. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Αναλόγως στη χώρα. Τώρα, αν πάμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή, οι μόνοι που ασχολούνται με το COVID και κάνουν ακόμα lockdown είναι με το zero COVID πολιτική που έχει οξία, ας πούμε, εκεί πέρα. Αλλά βλέπουμε να διαρρέουν στο διαδίκτυο ότι ακόμη οι Κινέζοι αρχίζουν και ξυπνάνε. Ποιοι αυτοί που είναι επί δεκαετίες σε αυτό το τρυπάκι της απολυταρχικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης. Ακόμη και εκεί βλέπουμε διαδηλώσεις. Αν διαρρέουν κάποιες διαδηλώσεις από την Κίνα, φαντάσου τι γίνεται. Και μακάρι, καλά κάνει ο κόσμος. Πόσο άλλο, πάει 3 χρόνια τώρα, είναι σαφή.
Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για πληροφόρηση, παραπληροφόρηση, τρομολαγνία και το καθεξής, έτσι, κλείνοντας την εκπομπή, έτσι, θα ήθελα να παρατηρήσω δύο-τρία πράγματα για τα επικοινωνιακά του πολέμου της Ουκρανίας. Τα στρατιωτικά και άλλα λοιπά ζητήματα υπάρχουν ειδικοί, μπορεί να δει κανείς, να διαβάσει, οτιδήποτε. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα, εκτός αν κανείς, ας πούμε, ασχολείται με θέματα στρατηγικής και τακτικών και εξοπλισμού κτλ. Αυτό που μου κάνει εμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μου κινεί το ενδιαφέρον εμένα αυτή τη στιγμή, σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι το εξής. Ότι για ένα πόλεμο σχετικά μικρής κλίμακας, εντάξει, μην τρελαθούμε, αλλά για ένα πόλεμο σχετικά μικρής κλίμακας, σε μία περίοδο που υποτίθεται υπάρχει ίντερνετ, υπάρχει πληροφόρηση, τα λοιπά, από εδώ από εκεί και τα λοιπά, πάλι δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ουσία. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι οι πηγές ενημέρωσης είναι από ένα σημείο και μετά αντικρουόμενες. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μέγεθος της πληροφόρησης που υπάρχει, δηλαδή βλέπει κανείς στο YouTube βιντεάκια που σου λέει ο άλλος αναγνωριστική αποστολή στην Ουκρανία μέσω GoPro. Δηλαδή ο άλλος πήγε να κάνει αναγνώριση, ξέρω εγώ, να δει που είναι οι Ρώσοι ή οτιδήποτε, και έβαλε και κόλλησε και τον GoPro στο κράνος και πήγε. Και αφού το έκανε αυτό, είχε το χρόνο να το ανεβάσει και στο YouTube. Και λες τώρα, δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε τόση πληροφορία και πάλι δεν ξέρουμε τίποτα, στην ουσία, επί της ουσίας του τι συμβαίνει. Και προσπαθώ τώρα να βάλω τον εαυτό μου να σκεφτεί ποιες ήταν οι καταστάσεις στον πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο και σε άλλους πολέμους. Ας πούμε από την Κρυμαία και εδώ. Εντάξει, πριν η πόλεμη ήταν πολύ... και ακόμα και ο πόλεμος των Boers ήταν... Όχι, ας πούμε τον πόλεμο των Boers και εδώ. Που η Κρυμαία, Boers και τα λοιπά. Που υπήρχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα καταλαβαίνουμε σήμερα, εφημερίδες, μετά ραδιόφωνο, τηλέγραφος, όλα αυτά, τηλεόραση, αργότερα. Και τέλος πάντων, εκεί είναι λογικό, τέλος πάντων, να έχεις, ας πούμε, μια, Χρήστο, πώς να το πω, όχι, περιορισμένη, αλλά είναι λογικό να έχεις μια συγκεκριμένη εποπτική του τι γίνεται, με την έννοια ότι αν ζεις σε κάποια χώρα και θα περίμενες να διαβάσεις συγκεκριμένες εφημερίδες και θα έχεις κάποια συγκεκριμένα ραδιόφωνα κτλ. Θα σου πούνε συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει. Σε περίοδους εκτεταμένων συγκρούσεων όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχεις προπαγάνδα και από τις δύο μεριές που σου λένε κερδίζουμε, όχι σου λένε οι άλλοι κερδίζουμε. Τέλος πάντων, και είναι εκεί λογικό να είσαι κάπου στη μέση, να ξέρεις, να μην ξέρεις τι γίνεται, με άλλα λόγια. Και μου κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δύση, που είναι όλα υπέρ της προ-Ουκρανίας, προ-Ουκρανικά, το πούμε έτσι, προ-Ukraine και όλα αυτά, μιλάνε ότι, να, οι Ρώσοι έτσι αλλιώς τα λοιπά έχουν ψιλοιτηθεί, περιμένουν, ίσως περιμένουν να κάνουν κάτι. Τώρα, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και στη Δύση, τα οποία είναι ρωσόφιλα, το πούμε έτσι, πώς θα το πει κανείς αλλιώς, σου λένε, α, και πάνε γιατί κάνουμε σοβαρή ανασυγκρότηση και πάνε για εκτεταμένη εισβολή ξανά και θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Και λες, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορούν, δηλαδή, μπορούν και τα δύο ταυτοχρόνως να είναι αληθή. Ναι, μπορούν. Αλλά εμείς, που λέει ο λόγος από την απέξω, έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Όχι. Να το πω. Εγώ προσωπικά εκεί έχω μείνει στον πόλεμο της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, ότι είναι λίγο... ότι ξεκίνησε κάπως χήμα και έχει παραμείνει χήμα. Δεν ξέρω, Χρήστο, εσένα πια τι εντύπωση έχεις. Χήμα τι εννοείς, από ποια άποψη? Την άποψη ότι
Όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ο Πούτιν, ας πούμε, ήταν το πλάνο εισβολής που είχε, ήταν λίγο ατσιβούτσι και λουλάς. Δηλαδή, δεν είχε φέρει ολόκληρες μονάδες, δηλαδή δεν είχε φέρει ολόκληρες ταξιαρχίες, ούτε καν μεραρχίες. Είχε φέρει λόχους και τάγματα. Ναι, γύρω στους 150.000 στρατιώτες κινητοποίησε, ναι. Σε ένα τεράστιο μέτωπο 1.500 χιλιόμετρων. Αν θυμόμαστε στην αρχή, ήρθε και από τη Λευκορωσία από πάνω, έφτασε έξω από το Κίεβο και μετά έφυγε. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως να περίμενε ότι θα λακίσει ο Βιλεβέσκι, θα πέσει κατευθείαν, μπορεί να περίμενε και αυτό. Ναι, κοίτα, γενικά αν σκεφτεί κανείς από την άλλη κάποιες αναλύσεις που εγώ συνεχίζω να θεωρώ ότι μάλλον είναι αυτές που είναι πιο κοντά στον πραγματικό αντικειμενικό στόχο, ότι ότι οπότε δεν πάει να επανεδρύσει τη Σοβιετική Ένωση, ούτε τη Ρωσική Αυτοκρατορία, τον Ρωμάνοφ και δεν συμμαζεύεται. Προσπαθεί να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ουκρανία, ώστε να αναχαιτήσει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, την επέκταση του ΝΑΤΟ εκεί πέρα, το σταματήσει εκεί. Γιατί όντως δεν πάει άλλο πλέον, αν σκεφτεί κανείς, το τι συνέβη από το 1991 και εδώ. Γιατί όταν, τέλος πάντων, πέφτει το σιδηρούν παραπέτασμα κτλ. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ κυρίων Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, ότι παιδιά, εντάξει, μεταξύ μας, δεδομένου ότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πλέον, θα έχουμε ένα χώρο, γραφικό τέλος πάντων, ο οποίος υπό πρακτικούς όρους έχει διάφορα κράτη εντός του, ο οποίος δεν θα ανήκει, δεν θα έχει ούτε η Ρωσία ούτε το ΝΑΤΟ επιρροή στρατιωτική. Εντάξει. Λοιπόν, από το 1991 και εδώ, μία-μία οι χώρες πηγαίνοντας προς Ανατολάς έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Το οποίο στρατηγικά ή τακτικά δεν είχε κάποιο λόγο να προσάψει τις χώρες που έχει προσάψει τα τελευταία 15 χρόνια. 20, να το πούμε έτσι. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θα σου πούνε για τη συνεργασία, την ειρήνη στην Ευρώπη κτλ. Η Ευρώπη, όταν θέλει να σφαχτεί, σφάγεται μια χαρά και μόνη της. Όταν θέλει να έχει ειρήνη, έχει γίνει μια χαρά και μόνη της. Δεν χρειάζεται ούτε υπερκρατικούς μηχανισμούς, ούτε αυτοκρατορίες. Αν και, ας πούμε, οι Ρωμαίοι θα μπορούν να σου πούνε Pax Romana και τέλος πάντων τι είναι αυτά που λες, Τάσο. Έστω. Υπάρχει αυτό, γίνει και αυτό μια υποπτική, αλλά. Κοίταξε, ο αντικειμενικός στόχος της Ρωσίας έχει επιτευχθεί. Έχουν καταλάβει το Ντονέσκ και το Λουγκάνσκ, που είναι αυτές οι ρωσόφωνες επαρχίες. Τώρα υποχωρήσαμε πριν από 2-3 εβδομάδες από τη Χερσόνα. Ακούγονται διάφορα, τακτική. Αυτό ήταν μια στρατηγική, ας πούμε, για να μην εκτεθούν. Είτε σε αυτό το φράγμα που λέει, μπορεί να σπάσει και να βομβαρδίσει ο Ζελένσκι να πλημμυρίσει όλη την κοιλάδα εκεί πέρα στο Νίπερο που ήταν στη Χερσόνα, είτε δεν ξέρω γιατί δίνουν τα χάιμερς αυτοί οι Αμερικάνοι και το βεληνικέ του είναι πολύ πιο μεγάλο. Από ό,τι φαίνεται, εγώ τα ακούω διάφορα, ακούω και τον διευθύνοντο χώρο, τον Λιάτσο, τον Ρωμανό, τον εκπομπή με το που είναι στο ηρωή, η τελευταία από χθε. Προφανώς γίνεται μια συγκρότηση και βλέπουν που βρίσκονται, ας πούμε, εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν όλη την Ευρώπη εναντίον τους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που συνεχίζουν να δίνουν όπλα στους Ουκρανούς ανελιπώς. Επομένως υπάρχει μια φθορά και μια ανασυγκρότηση. Δεν ξέρω τώρα, έρθει και αυτός ο στρατηγός του δεύτερους μήνες, ο Αλαουντίνοφ, κάπως έτσι λέγεται, αυτός που ήταν στη Ρωσία, στη Συρία. Και έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και η τακτική. Τέλος πάντων, δεν πάμε να είναι μια φορά όμως και για την Ρωσία. Το χειρότερο πράγμα είναι η δυστυχία του Ουκρανικού λαού που είναι απίστευτη, ας πούμε. Πέρα από την κρεατομηχανή που έχουν πεθάνει, σκοτωθεί τουλάχιστον 200.000, από ό,τι ακούγεται, με πολύ έτσι αισιόδοξους υπολογισμούς, τους στέλνουν και απάνω στους Ρώσους και τους πεζοκόβουν, ας πούμε. Σχεδόν αυτοκτονία, ας πούμε. Αφενός και πλέον από ό,τι έχουμε δει τον τελευταίο μήνα. Η Ρωσία, ας πούμε, αρχίζει και τα παίρνει στο Κρυμαία, ας πούμε, και κάνει βομβαρδισμούς. Πώς θα τα ξεπαγιάσουν. Τώρα μιλάμε για χειμώνα εκεί πέρα, άγριο. Εντάξει, δεν μιλάμε για χειμώνα Ελλάδος ή Αγγλίας. Μιλάμε τουλάχιστον τρεις φορές χειρότερο σε ψύχος και σε δρυμή ψύχος, ας πούμε.
Τώρα χωρίς να μην έχεις δρόμο να μην σταθείς, πώς δεν τη βγάλεις. Το Κίεβο τουλάχιστον είναι σκοτεινό εντελώς από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, και από τα Google, ας πούμε, το βράδυ, ας πούμε. Δεν είναι καλά να πεις, είναι σε πόλεμο, αλλά σαν πόλη, πώς ήταν πριν και πώς είναι μετά, και άλλες περιοχές φυσικά. Δεν ξέρω πού θα τον πάει ο τέτοιος. Έφτασε, κοίταξε, η Χερσόνα, μετά έχει άλλα 100 χιλιόμετρα να πάει στον Λισό. Δεν ήταν μακριά, να πεις, εντάξει, δεν είναι για τέτοιο. Αλλά, γιατί λέγανε, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσει στον Λισό, θα σου αποκόψει την θάλασσα και θα τελειώσει η υπόθεση. Αλλά είδαμε, έφυγε από το Φιδονήσι, στον Λισό έφτασε 100 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα είναι από τη Χερσόνα, δεν πήγε πιο πέρα. Αντιβομβαδίζει όμως, εντάξει, που και που. Mm. Δεν την αφήνει εντελώς κύμα, ας πούμε. Ποιος ξέρει τώρα, προφανώς, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια μυστική διπλωματία και κάπου θα τους λένε, κάτσε αυτά, τα πήρες αυτά, κάτσε εκεί και βλέπουμε, ας πούμε. Αλλά να το, πώς το λένε, από την άλλη, θα πάνε να κάθουν καλά και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, να μην συνεχίζουν να στέλνουν όπλα και να είναι, ας πούμε, ειδικά με τα Χάιμερς αυτά που πάνε 250 χιλιόμετρα, δεν είναι και έτσι να τους έχουν με εύκολο στόχο, ας πούμε, ειδικά στις περιοχές που έχουν απελευθερώσει, σύμφωνα με τους Ρώσους, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και αυτό που είναι δίπλα στην Κρυμαία, θυμάμαι πώς λέγεται το όνομα. Σαν Ζαπορίζια και κάτι άλλο. Εντάξει, όντως. Και να μην ξεχνάμε τώρα, κανείς, ας πούμε, πει εντάξει, τα Χάιμερς είναι θέμα. Εντάξει, είναι θέμα, σκεφτεί κανείς ότι η κρίση των πυράβλων στην Κούβα έγινε μόνο και μόνο για να βγάλουν από την Τουρκία τους τότε τακτικούς πυράβλους που είχαν στήσει οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό έγινε η κρίση του Κούβα. Δεν έγινε γιατί η Σοβιετική Ένωση ήθελε να δώσει πυρηνικά όπλα στο Φιντελ Κάστρο. Καμία σχέση, παιδιά. Αυτό που έγινε, ότι ξαφνικά το ΝΑΤΟ είχε στήσει πυράβλους στην Τουρκία. Σου λέει, αυτή είναι πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Κρυμαία και όλα αυτά. Και κάνα αυτή την κίνηση με την Κούβα για να αναγκάζουν τους Αμερικάνους στο τραπέζι να κουβεντιάσουν ότι, παιδιά, εντάξει, εμείς θα τα πάρουμε από την Κούβα τα πυρηνικά, αλλά και εσείς θα τα πάρετε από την Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έγινε η κρίση των πυράβλων τότε, όχι γιατί ο Φιντέλ ξαφνικά είχε πείσει, ας πούμε, το Χρούτσεφ και τους υπόλοιπους εκεί πέρα να του δώσουν όπλα. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Και η Κούβα βέβαια έφαγε 60 χρόνια εμπάργκο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε, ναι, αυτό που, όπως είπες Χρήστο, οι εξοπλισμοί που γίνονται και το τι όπλα δίνονται στην Ουκρανία με το πυρηνικές που έχουν και όλα αυτά, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Και μάλλον, όπως το λες, κάτι, ας πούμε, κάποια στιγμή όταν θα βρεθεί ένας τρόπος να κάτσουν όλοι στο τραπέζι για να συμφωνήσουν ότι όλοι κερδίσανε και όλοι θα μείνουν δυσαρεστημένοι από τη συμφωνία που θα υπογραφεί, τότε ίσως να τελειώσει το πανηγύρι και εκεί πέρα. Αλλά μέχρι τότε εγώ θα παραμείνω, όχι ενσύγχυση, απλά το μόνο που μπορώ να παραδεχθώ είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μου πει ποιος κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Δεν ξέρουμε καν αν είναι σοφαρία, ισοπαλία και βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα λίγα παιδιά από εμάς για απόψε. Έτσι, κλείνοντας, με αφορμή αυτά που είπαμε για τον κορονοϊό και του πληροφοριακού ζητήματος του πολέμου της Ουκρανίας, παιδιά, πάντα και πριν απ' όλα όσο μπορούμε, στο μέτρο δυνατό, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αυτές τις εποχές, μια ψυχραιμία και έτσι μια ανάλυση των πραγμάτων που ακούμε και που μας λένε, όποιος μας το λέει και τα λοιπά, δεν έχει σημασία, τυφλή πίστη στον οποιονδήποτε, είναι μια πολυτέλεια που αυτή την εποχή δεν έχουμε. Οπότε, παιδιά, όσο μπορείτε, ψάξτε το από δεύτερες, τρίτες, τέταρτες πηγές, ακόμα και αυτοί που λένε τα αντίθετα. Ακούστε και αυτούς που λένε τα αντίθετα. Καμιά φορά κάτι μπορείτε να μάθετε και από αυτούς. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Χρήστο. Σε ό,τι αφορά η τελευταία εκπομπή στο ηρωή με τον κ. Λαμπρόπουλο είναι με τον Ρωμανό, ο οποίος
αναφέρεται σε χάρτες και σε δεδομένα από το Ινστιτούτο των Πολέμων του Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, από εκεί τα παίρνει πολλά στοιχεία και φυσικά και από ρώσικα εσκοντογεία. Δυστυχώς δεν βλέπω να τελειώνει αυτό το πράγμα εκεί και αυτό που πραγματικά με λυπεί είναι φυσικά ο πόλεμος. Έχει φοβερά αντίθετα και ευαλοποιείται και αυτός, όπως ευαλοποιήθηκε και η πανδημία, για πολλά, για τον πληθωρισμό, για την αύξηση των καυσίμων. Τώρα έχει φτάσει ξαφνικά 80, εντάξει, 82 δολάρια, σχεδόν προπολεμικά. Προπολεμικά εννοείται του πόλεμου της Ουκρανίας στα το πετρέλαιο, γιατί ο πόλεμος πλέον δεν το. Που συνεχίζεται και, ας πούμε, και μένεται, δεν το επηρεάζει πλέον. Άρα, τέλος πάντων, ο Ουκρανικός λαός είναι αυτός που φέρει περισσότερο από όλους. Πάρα πολλοί πρόσφυγες προς Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία κτλ. Και κατακαιρουργείται αυτή τη στιγμή. Αυτή η χώρα ήδη αληθεί ότι η χώρα υπήρχε τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί. Και όχι 40, 30, το 91-92, ναι. Στην ουσία δεν υπήρχε ποτέ Ουκρανικό έθνος. Αυτό ήταν ένα δημιούργημα της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο τα τελευταία από το 14 και μετά είχε μια αστική κυβέρνηση, καθαρά υποκινούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δυστυχώς. Σε ό,τι αφορά για τον κορονοϊό, ένα τελευταίο link να δώσουμε. Αυτοί οι τύποι μπορούν να σας έχουν αφήσει ήσυχους από την ώρα, αλλά προετοιμάζονται την επόμενη πανδημία που θα μας ξεφωνήσουν. Περνώντας το, μου ξαναπεί αυτό, υπάρχει από τον ΠΟΗ, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχει προσπαθεί να περάσει μέχρι το 2024. Αυτή η συμφωνία για τις πανδημίες που θα δίνει απόλυτη εξουσία στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υπακούν στις επιταγές αυτής της πανδημικής συμφωνίας. Το UK Economy είναι ένα ιστολόγιο το οποίο έχει μια αντισυμβατικό ιστολόγιο νέων στην Αγγλία. Εκεί θα δείτε και πολλές συνεντεύξεις και βίντεο από ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά από τα πειραματικά σκεπάσματα. Και πρέπει να είμαστε γρήγοροι, γιατί μπορεί να σας έχουν αφήσει ίσως από την ώρα, αλλά δεν θα περάσει πολύ καιρός. Το κάνω μια φορά, θα το ξανακάνουμε πάλι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.